θα πρέπει αυτό να γίνει μέσα από ένα συγκροτημένο σχέδιο, όχι ανεξέλεγκτα, όχι αποσπασματικά, όχι χωρίς αυτό να παραβιάζει την οικονομική ζωή του τόπου, είτε αφορά τον πολιτικό τομέα, είτε αφορά τη γεωργία, την κοινοτροφία ή, αν θέλετε, άλλες δραστηριότητες, παράδειγμα μια ξενοδοχειακή μονάδα ή έναν χώρο τον οποίο μπορεί να φιλοξενήσει κόσμο. Συλλογική λοιπόν αυτή, ουδής είναι αντίθετος σε σχέση με την κατάσταση ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών, υπό την έννοια ότι είναι αντίθετος στην πράσινη ενέργεια. Η χώρα έχει να πραγματικά να υποστηρίξει έναν σχεδιασμό που έχει γίνει και έχει δηλωθεί. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις παρενέργειες που έχουν όλες αυτές οι δραστηριότητες συγκεκριμένες στις περιοχές που ήδη έχουν τοποθετηθεί. Σας θυμίζω ότι η Ευρώπη και είναι μελέτες και έρευνες οι οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα στην δημοσιευμένες, ότι ξέρω και την Ευρώπη, σιγά σιγά είναι νομογεννητρίες φέρνουν. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετά θέματα με το τι γίνεται για ανακύκλωσή τους. Σας θυμίζω λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με το συνολικό σχεδιασμό που έχει να κάνει για την περιοχή μας. Γι' αυτό και ζητούμε ένα συγκεκριμένο χωροταξικό από την κυβέρνηση, προκειμένου αυτά όλα να χωροθετηθούν σε περιοχές, ακριβώς όπως είπε ο κύριος συνάδελφος, που δεν θα εμποδίζουν, θα είναι άγνωρες, που δεν θα είναι γόνιμες. Εδώ βλέπουμε ποτιστικά χωριά, ποτιστικά χωράφια υψηλής παραγωγικότητας, που ξαφνικά μέσα αυτά φυτρώνουν βάσεις και φωτοβολταϊκά. Στη λογική λοιπόν αυτή, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ότι η αντίθεση της συγκεκριμένης επένδυσης που γίνεται κάθε φορά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν έχει να κάνει με την αντίθεση απέναντι στην πράσινη ενέργεια. Έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την άναχη διαδρομή της εκατόταξής της οδόμης. Ευχαριστώ.